Okay. Θέλω να μου πεις το όνομά σου, βασικά, και πώς ξεκίνησες το λακρός. Το όνομά μου είναι Παναγιώτη Τσετσάκος και οι γονείς μου ήταν από Ελλάδα και δεν ήξανε τι είναι το λακρός, αλλά εκεί που μένω στην Αμερική, λακρός είναι ένα σπορ που όλοι παίζουν και όταν ήμουν μικρός, από 10 χρονών, σκίνησα να το παίζω. Είσαι σε κάποια ομάδα αμερικανική που παίζεις? Ναι, αμερικανική. Και όταν ήξερα ότι η Ελλάδα θα είχε ένα ομάδα, ήμουν πολύ χαρούμενος γιατί η Ελλάδα έχει ωραία ιστορία για αθλητικά και νομίζω αν κάνουμε πολλές πρακτικές εδώ, μπορούμε να έχουμε ένα πάρα πολύ ωραία ομάδα. Τι θεωρείς ότι κάνει το άθλημα του λακρός τόσο ξεχωριστό? Τι είναι αυτό που σου αρέσει στο λακρός και το ξεκίνησε σαν άθλημα? Τα αγώνες που πρέπει να τρέχεις πάρα πολύ, αλλά για μένα, για να φοράω αυτό για την Ελλάδα, για να έχω αυτή τη σημαία, είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου, είναι πολύ ωραία. Να αναφέρουμε ότι σε μικρό χρονικό διάστημα είναι και το παγκόσμιο κύπελο στο Ισραήλ που θα συμμετάσχει η εθνική. Πώς σας φαίνεται και εσένα και στους συμπαίκτες σου αυτή η προσπάθεια, γιατί είναι καινούριο ουσιαστικά το τμήμα του λακρός εδώ στην Ελλάδα με την εθνική και είναι μια καινούρια προσπάθεια, φιλόδοξη? Κοίτα, έχουμε παίκτες, αλλά πρέπει να κάνουμε πολλές χρόνιες να κάνουμε πρακτικές και να μεγαλώσουμε σε αυτό το σπορτ και ο Ηλίας είναι ένα παιδί που είναι ο Ηλίας που παίζει εδώ και θα είναι πολύ καλός στο lacrosse γιατί το μου αρέσει πάρα πολύ και πρέπει να βρίσκουμε παιδιά εδώ που μου αρέσουν να κάνουν κάτι άλλο από ποδόσφαιρο ή basketball. Lacrosse είναι πολύ different, θέλω να πω. Πιστεύεις ότι η Εθνική μπορεί να τα πάει καλά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα? Είσαι αισιόδοξος, ambitious γενικά? Κοίτα, δεν μένω εδώ, δεν ξέρω τι σκέφτουν τα παιδιά εδώ, αλλά αν προσπαθήσουμε θα δούμε τι θα γίνει.